Γεια σας παιδιά, είμαι η Εύη Κολοβέρου, κλινική διαιτολόγος και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το τσιμπολόγημα, που για πάρα πολλούς, γυναίκες κυρίως, αποτελεί τροχοπέδι στη διαδικασία μείωσης του βάρους. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι παρατηρείται κυρίως με την επιστροφή στο σπίτι, μετά την εργασία μας, εκεί που προσπαθούμε να χαλαρώσουμε και να αποφορτιστούμε. Τσιμπολογάμε κυρίως τρόφιμα τύπου snack, είτε γλυκά, όπως μπισκότα, γλυκάκια που έχουμε στο σπίτι, σοκολάτα. Ωστόσο, υπάρχουν και αυτοί που στρέφονται προς αλμυρές γεύσεις, τσιμπολογώντας κριτσίνια, ξηρούς καρπούς, παξιμάδια, ψωμί κτλ. Βασικό κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ όλων των ειδών τσιμπολογήματος είναι η απουσία πείνας. Αν τσιμπολογάτε γιατί πεινάτε, αλλά θεωρείτε ότι δεν πρέπει να φάτε γιατί κάνετε δίαιτα για παράδειγμα και θα ξεφύγετε από το ισοζύγιο ενέργειας που έχει υπολογιστεί, κινδυνεύετε να πέσετε σε λούμπα, καθώς τσούκου τσούκου το τσιμπολόγημα θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη πρόσληψη θερμίδων από ότι αν φτιάχνατε ένα μικρό γεύμα. Π.χ. δύο φρυγανιές με κατοίκη δομοκού, λάδι, ρίγανη και ντοματίνια, ή μία φέτα ψωμί με αβοκάντο, λεμόνι, πιπέρι, λαχανικά και ένα αυγό βραστό. Γενικά, κρατήστε ότι όταν πεινάμε, φτιάχνουμε κάτι να φάμε και δεν γυρίζουμε γύρω-γύρω, πίνουμε νερά ή προσπαθούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Τρώμε. Το σώμα μας στέλνει σήμα πείνας και το σεβόμαστε. Δεν χρειάζεται να φάμε αχαλιναγόγητα, τρώμε με μέτρο. Κάτι ελαφρύ για να κατευνάσουμε την πείνα μας. Γενικά, το να βάλετε στο γεύμα σας μια καλή πηγή πρωτεΐνης, π.χ. αυγό, τυρί, τόφου κτλ., θα σας βοηθήσει αρκετά ώστε να μην πεινάσετε ξανά γρήγορα. Αν τώρα νιώθετε συχνά πείνα μέσα στη μέρα που σας οδηγεί στο τσιμπολόγημα, ίσως χρειάζονται κάποιες δομικές αλλαγές στο πλάνο σας έτσι ώστε να ενισχυθεί ο κορεσμός. Πάμε όμως στην κλασική περίπτωση τσιμπολογήματος που ξεκινάει με τη φράση στο μυαλό μας «Κάτι θέλω, κάτι θέλω και δεν ξέρω τι θέλω, πάω στο ψυγείο, το ανοίγω, το κοιτάω, τσιμπολογάω μια φέτα τυρί, το ξανακλίνω, κάνω βόλτες, μετά από λίγο ξαναπάω, όχι ας μην φάω άλλο, κλείνω το ψυγείο, αλλά βλέπω εκεί δίπλα τα παξιμαδάκια, τρώω ένα και σκέφτομαι τι φλάκιες κάνω αφού δεν πεινάω και πάνω από το σκέφτομαι τρώω ένα παξιμαδάκι ακόμα. Χάλασα τη δίαιτα. Άστο, ας φάω σήμερα και από αύριο ξαναξεκινάω δίαιτα κανονικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει οργανική πείνα. Γιατί λοιπόν τσιμπολογάμε όταν δεν πεινάμε και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο περιπτώσεις. Περίπτωση νούμερο 1. Ήπια εκδοχή τσιμπολογήματος. Εδώ τσιμπολογάμε συνήθως γιατί υπάρχουν γύρω μας αυτό που λέμε εξωτερικά ερεθίσματα, τα οποία βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Μπορεί να τα έχουμε για τα παιδιά, μπορεί να τα έχουμε για τον άντρα μας γιατί αυτός τρώει συνεχώς γλυκά αλλά δεν παχαίνει, ή γιατί άμα έρθει κάποιος στο σπίτι τι θα τον κεράσω. Και συνήθως σε αυτή την περίπτωση δεν φτάνουμε στην υπερφαγία. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Λύση νούμερο 1. Τα ξεπορτωνόμαστε. Άλλωστε, τα πολλά γλυκά, μπισκότα, σοκολάτα σε κανέναν δεν κάνουν καλό. Μπορούμε να φτιάξουμε αντί αυτών ένα υγιεινό έδεσμα, να το μεριδοποιήσουμε και να το βάλουμε στην κατάψυξη. Λύση νούμερο 2, ίσως λιγότερο αποτελεσματική, κρύβουμε τους πειρασμούς. Όσο και αν σας φαίνεται χαζό ή παιδικό, αυτό κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει. Το να κρύψουμε στο ψυγείο σε ένα σημείο που δεν είναι ορατό με τη μία το τρόφιμα στο οποίο έχουμε αδυναμία, μπορεί να μας βοηθήσει γιατί μειώνεται η οπτική επαφή. Δεν λέω ότι θα δουλέψει με όλους, αλλά μπορείτε σε κάθε περίπτωση να το δοκιμάσετε. Περίπτωση νούμερο 2 τώρα. Σοβαρή εκδοχή τσιμπολογήματος. Εδώ τσιμπολογάμε ως απόκριση σε κάποια συναισθηματική κατάσταση. Βαριόμαστε, νιώθουμε μοναξιά, νιώθουμε άγχος, πίεση ή είμαστε στενοχωρημένοι για κάτι και ούτω καθεξής. Και όπως έχουμε ξαναπεί, το φαγητό αποτελεί συχνά, για τους περισσότερους από εμάς, την ευκολότερη στρατηγική διαχείρισης του στρες, όπου ως στρες αναφερόμαστε στη διαταραχή της ομοιόστασης, δηλαδή της εύρυθμης λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού, που όλες οι παραπάνω καταστάσεις προκαλούν. Τι κάνω εδώ λοιπόν? Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο στη διαχείριση και γι' αυτό το λόγο εδώ είναι που δυσκολεύονται και οι περισσότεροι. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για κάποια συναισθηματική κατάσταση. Τι σχέση λοιπόν έχει το φαγητό με τη λύση στο πρόβλημά μου? Μην σας πω ότι το κάνει και χειρότερο. Έχουμε που έχουμε το πρόβλημά μας, τρώμε και χωρίς να το χρειαζόμαστε, αισθανόμαστε και τύψεις ότι χαλάσαμε τη δίαιτα αν κάνουμε δίαιτα και μπορούμε να μπούμε σε άσχημο φαύλο κύκλο. Εδώ μπορεί κάποιος να τσιμπολογήσει λίγα πράγματα, π.χ. δύο μπισκότα, δύο παξιμαδάκια, λίγους ξηρούς καρπούς, ή μπορεί να ξεκινήσει με χαλαρό τσιμπολόγημα και να φτάσει να τρώει πολύ μεγάλες ποσότητες γρήγορα, χωρίς να μπορεί να σταματήσει. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά γι' αυτό οι άνθρωποι έχουμε εξοπλιστεί και με λογική, για να την επιστρατεύουμε εκεί που χρειάζεται. Εκείνη λοιπόν την ώρα που σας πιάνει αυτό το συναίσθημα,
προσπαθήστε να κάνετε κάτι που πραγματικά σας φροντίζει. Να πάρετε τηλέφωνο μια φίλη σας και να συζητήσετε τη δυσκολία που αντιμετωπίζετε. Ή να κάνετε ένα ζεστό μπάνιο. Ή να βγείτε από το σπίτι και να περπατήσετε για 20 λεπτά. Σας το εγγυώμαι ότι με την επιστροφή σας ούτε που θα σκέφτεστε το φαγητό. Και αυτό γιατί όντως θα έχετε αποφορτιστεί με έναν τρόπο πραγματικά λειτουργικό για εσάς. Να ξέρετε ότι σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και βοήθεια ειδικού για να μπορέσετε πραγματικά να αποκτήσετε αυτογνωσία και να μπορέσετε να λύσετε θέματα που σας απασχολούν. Οπότε ένας καλός ψυχολόγος συχνά είναι εντελώς απαραίτητος. Και δεν πάμε σε ψυχολόγο μόνο αν έχουμε κρίση πανικού ή κάποια πολύ σοβαρή διατροφική διαταραχή για παράδειγμα. Πάμε και όταν συνειδητοποιούμε δυσλειτουργία στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε κάποια πράγματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση το φαγητό, σε τέτοιο σημείο που να μας επηρεάζει, να επηρεάζει το πώς νιώθουμε. Ο διαιτολόγος μας μπορεί να μας βοηθήσει μέχρι ένα σημείο και ο ψυχολόγος αποτελεί συχνά αρρωγό στο ταξίδι της αλλαγής της διατροφικής μας συμπεριφοράς. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι να μην ψάχνετε για ψεύτικες λύσεις. Okay, μπορείτε να φάτε καροτάκια, αν πεινάτε, αγκουράκια, ντοματίνια, λίγο τυρί, ένα φρούτο, αν αυτά περιμένετε ότι θα ακούσετε. Ή μπορείτε να πιείτε και ένα ζεστό ρόφημα κακάο. Ίσως μάλιστα αυτό να σας βοηθήσει και πραγματικά, καθώς περιέχει πολύ μαγνήσιο, που είναι το μέταλλο της ηρεμίας. Αλλά και πάλι, έτσι μην αγγίσετε το πραγματικό θέμα, αν όντως υπάρχει θέμα. Απλά το κουκουλώνετε, το αναβάλλετε. Επίσης, να θυμάστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις συμπολογήματος, το να ακολουθείτε και κάποιο ακραίο διατροφικά σχήμα θα κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, καθώς σας απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την έννοια της φροντίδας και θα σας οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη ενοχοποίηση του φαγητού. Το φαγητό είναι κάτι καλό, πολύ καλό, και είναι κρίμα και γι' αυτό και για εμάς να το χρησιμοποιούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλω λοιπόν να καθίσετε και να σκεφτείτε, αν συμπολογάτε πάντα, πόσο συχνά συμβαίνει αυτό και σε ποια κατηγορία ανήκετε. Αν όντως τρώτε συναισθηματικά, ποια συναισθηματική σας ανάγκη προσπαθείτε να καλύψετε και τι συναισθήματα σας προκαλεί το τσιμπολόγημα. Η διαδικασία της αλλαγής απαιτεί αυτή την αρχική συζήτηση με τον εαυτό μας, ώστε να αξιολογήσουμε την κατάσταση και να σκεφτούμε τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης του προβλήματος. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Το τσιμπολόγημα αλήθεια είναι ένα θέμα πάρα πολύ συχνό. Το ακούμε καθημερινά στα διαιτολογικά μας γραφεία και πραγματικά μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό ή να κρύβει κάτι πολύ σημαντικό από πίσω του. Πατήστε like λοιπόν αν σας άρεσε το βίντεο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου αν θέλετε να ενημερώνεστε για αντίστοιχα θέματα διατροφής και μαζί τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.